Καλή σας μέρα, κύριε Παπαδάκη. Καλή σας μέρα, να είστε καλά. Καλημέρα σας. Αναφερθήκαμε και νωρίτερα στις εξελίξεις στο Αφγανιστάν και θέλαμε την άποψή σας, κύριε Παπαδάκη, για τις εξελίξεις αυτές. Πολλοί μιλούν για μια ήττα της Δύσης και βεβαίως για ένα νέο προσφυγικό κύμα που αναμένεται. Ναι, κοιτάξτε, δίνουν και παίρνουν αυτή την περίοδο αναλύσεις για τη γεωπολιτική σημασία του Αφγανιστάν, με τα μεταλλεύματα, τα ορυκτά κάψιμα, το γεγονός ότι αποτελεί, θα λέγαμε, το Αφγανιστάν την καρδιά ενός τετραγώνου χωρών, Κίνα, Ρωσία, Ινδία και Ιράν. Βεβαίως όμως αυτή την ανάλυση, ξέρετε, το ΚΚΕ την έκανε και πριν 20 χρόνια όταν ξεκινούσε η επέμβαση των ΗΠΑ, του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Αφγανιστάν, την ίδια ώρα που κυριαρχούσε τότε η προπαγάνδα προσχημάτων ότι τότε θα καταπολεμήσουν τους Ταλιμπάν, ότι παλεύουν ενάντια στην τρομοκρατία και ότι θα επικρατήσει πάλι πίσω η δημοκρατία και η ελευθερία. Τα λέμε αυτά για να θυμηθούμε ότι αυτές οι δυνάμεις που εμφανίζουν σήμερα ως εν δυνάμει εταίρους πάλι τους Ταλιμπάν και τότε τους εμφάνιζαν ως απειλή, ήταν αυτοί που τους είχαν χρηματοδοτήσει, που τους είχαν εξοπλίσει και τους είχαν στηρίξει στο πόλεμο ενάντια στη Σοβιετική Ένωση και στην Λαϊκή Επανάσταση στο Αφγανιστάν, που ξέρετε 80 με 89 στο Αφγανιστάν έγιναν πράγματα πρωτοφανέρωτα για τις γυναίκες. Υπήρξαν για παράδειγμα τότε κοινά σχολεία αγοριών και κοριτσιών, υπήρξε υπουργός παιδείας γυναίκα και αυτοί που σήμερα εμφανίζονται με κροκοδίλια δάκρυα για τις γυναίκες πρέπει να θυμούνται όχι μόνο και πρέπει να παίρνουν υπόψη βεβαίως και το τι θα κάνουν οι Ταλιμπάν το επόμενο διάστημα για τις γυναίκες, που είναι καθαρό και δεδομένο. Άλλοι λένε και καλλιεργούν αυταπάτες για τους Ταλιμπάν και τους εμφανίζουν μέχρι και εταίρους σήμερα. Αλλά πρέπει να θυμούνται και τι έγιναν 20 χρόνια με την κατοχή, με την περαιστική κατοχή στο Αφγανιστάν, όπου οι γυναίκες το 16% δούλευε και λιγότερο από τις 3 στις 10 γυναίκες δήλωναν εγγράμματες. Τα λέμε αυτά για να βγουν συμπεράσματα, γιατί δεν είναι άμυρες ευθυνών και ελληνικές κυβερνήσεις διαχρονικά όλες τους που χρηματοδότησαν αυτόν τον πόλεμο, στήριξαν με υπερελιστικές αποστολές στο Αφγανιστάν. Να θυμίσω ότι το 2010 και 2011 τα χρήματα που έδινε η χώρα μας ήταν 7 εκατομμύρια ευρώ ετησίως. Την ίδια ώρα που μιλάμε σήμερα για πυροσβέστες, για δασοπυρόσβεση, για έργα υποδομής, 300.000 δόθηκαν πέρσι για το Αφγανιστάν, 300.000 ευρώ, την ώρα που η διάνοιξη δασικό δρόμο στην Αττική ήταν μόλις 30.000. Αυτά είναι νομίζω συμπεράσματα, γιατί δεν πρόκειται για κάποια ήττα το γεγονός ότι υπάρχει για παράδειγμα κατάρρευση της δοτής κυβέρνησης ή ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες αποχωρούν στρατιωτικά, δεν σημαίνει ότι ιτήθηκαν. Αναπροσαρμόζουν στρατιωτικά τα σκέλη των δυνάμεών τους, δίνοντας ιδιαίτερη βάση, θα λέγαμε, στον Ινδοειρηνικό, που μάλιστα με δήλωση της Καμάλα Χάρης χθες, της αντιπρόεδρου των ΗΠΑ, είπε ότι σε ένα βαθμό εκεί θα κριθεί το μέλλον του κόσμου, την αντιπαράθεση δηλαδή των ΗΠΑ Κίνας. Και από αυτή τη σκοπιά σήμερα νομίζουμε ότι βγαίνουν συμπεράσματα, και γιατί οι Ηνωμένες Πολιτείες μιλούν για το μέλλον του κόσμου και προσπαθούν να συνεχίσουν τις υπερελιστικές επεμβάσεις και πολέμους. Δεν υπάρχει καμιά σκέψη ότι νουφευτίστηκαν από διάφορα τέτοια. Αλλά και η Ευρωπαϊκή Ένωση ήδη εξήγηλε 50.000 στρατό αυτή την περίοδο, δηλαδή να μπει ακόμα περισσότερο με τα πούνια σε τέτοιου είδους επεμβάσεις. Να θυμίσουμε ότι ήδη μιλάνε για το Ιράκ και το Σαχέλ για την επόμενη μέρα. Άρα λοιπόν με λίγα λόγια βγαίνουν συμπέρασμα ότι σήμερα επήγει αποφασιστικά σε κάθε περίπτωση να αποκαλυφθεί ο ρόλος που έπαιξαν αυτές οι δυνάμεις, οι ευθύνες και για το ζήτημα του προσφυγικού, που είναι ένα τεράστιο ζήτημα. Και είναι πραγματικά υποκρισία να εμφανίζεται η Ευρωπαϊκή Ένωση ή οι Αμερικάνοι ότι θα προστατεύσουν τους πρόσφυγες, την ώρα που εμείς, ξέρετε, δίναμε μάχη ως κόμμα και στην Ελλάδα και στην Ευρωβουλή. Το γεγονός δηλαδή ότι οι Αφγανοί ποτέ τα τελευταία χρόνια δεν αναγνωρίζονται ως πρόσφυγες, γιατί υποτίθεται είχαν λυθεί τα προβλήματα στο Αφγανιστάν και σήμερα φάνηκε αν έχουν λυθεί τα προβλήματα στο Αφγανιστάν.
και οι αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης που επικαλούνται ότι θα τους προστατεύσουν είναι γνωστές αποφάσεις που καταλήγουν σε καταστολή, σε κόφτες των ποιον θεωρεί πρόσφυγα και ποιον όχι, σε μαζικές απελάσεις, στον εγκλωβισμό σε τις απαράδεκτες υπερδομές φυλακές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Άρα, με λίγα λόγια, σήμερα κρίνεται αν η λαϊκή πάλι για απεπλοκή από τους υπερελιστικούς σχεδιασμούς θα δυναμώσει, κρίνεται για στο να φύγουν οι αμερικάνικες βάσεις από τη χώρα μας που διευκόλυναν αυτό το διαχρονικό έγκλημα που βλέπουμε σε όλη τη μεγαλοπρέπεια να εκτείνεται σήμερα μπροστά μας. Παρόλα αυτά, ακόμη και αν ακολουθηθεί αυτός ο δρόμος, το νέο προσφυγικό κύμα θα είναι γεγονός, είτε το θέλουμε είτε όχι. Όπως και αν τους ονομάσει κανείς, που για μένα είναι καθαρά πρόσφυγες αυτοί οι άνθρωποι. Αυτό πώς θα πρέπει να αντιμετωπιστεί από την Ελλάδα, καταρχάς, και από την Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί σε αυτήν ανήκουμε και εσείς είστε ευρωβουλευτής και έχετε γνώση για το πώς αντιμετωπίζει τέτοιες καταστάσεις. Και να συμπληρώσω στο ερώτημα της Μαριτίνας, κύριε Παπαδάκη, με τα έργα που γίνονται στον Εύρο. Ναι, αντί να επιδεικνύει η κυβέρνηση τα τείχη στον Εύρο, θα λέγαμε ότι το πρώτο ζήτημα που χρειάζεται είναι να προχωρήσει σε άμεσες διαδικασίες ασύλου στις χώρες του πραγματικού προορισμού αυτών των ανθρώπων, χωρίς απελάσεις, χωρίς εγκλωβισμό σε υπερδομές στα νησιά και στον Εύρο, γιατί αυτή είναι η πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης και εκεί θα κριθεί. Και βεβαίως να πούμε και το άλλο. Όταν λέτε στους πραγματικούς προορισμούς, εννοείται χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης. Χώρες που θέλουν να πάνε. Γιατί ναι, δηλαδή, ένας Αφγανός που θέλει να πάει, ας πούμε, Γαλλία, Σουηδία, Γερμανία, ξέρω κι εγώ. Εννοείται αυτό. Το ερώτημα είναι γιατί να μην πάει. Γιατί απλώς υπάρχει, όπως ξέρετε πολύ καλά, και το Δουβλίνο και όλες αυτές τις ιστορίες. Και καταρχήν, μάλλον για να το πούμε πιο σωστά, το Δουβλίνο υπάρχει γιατί υπάρχει μια τάση των Ευρωπαίων να θέλουν να φορτώσουν αλλού, έτσι, τα σκουπίδια που έχουν δημιουργήσει. Και δεν εννοώ τους ανθρώπους προς Θεού, έτσι. Οι άνθρωποι σε καμία περίπτωση δεν είναι σκουπίδια. Και βέβαια αυτό λέω. Εννοώ ότι ό,τι προβλήματα έχουν δημιουργήσει, έτσι πάνε να τα φορτώσουν αλλού. Τα σκουπίδια είναι η πολιτική τους. Για την πολιτική αναφέρομαι και όχι στους ανθρώπους, βέβαια, γι' αυτό και το διευκρίνησα αμέσως. Είναι η εγκληματική πολιτική. Και όχι μόνο αυτό, και στη Συρία σας θυμίζω. Ξεκίνησε μια ιστορία στη Συρία. Ξεκίνησε μια ιστορία στη Συρία χωρίς να ξέρουμε ποια είναι η επόμενη μέρα. Και όλη αυτή η ιστορία της Αραβικής Άνοιξης, ας πούμε, που τελικά ήταν μια βαρχιμονιά που έχει προκαλέσει πρόσφυγες και από τις υπόλοιπες χώρες. Σύμφωνοι, αλλά εδώ φαίνεται και η αξία της πολιτικής του ΚΚΕ που προειδοποιούσε για όλα αυτά έγκαιρα, την ώρα που κάποιοι και όχι μόνο τα στηρίζανε, τα αναμασούσαν εδώ στην Ελλάδα, αλλά και χρηματοδοτούσαν όλες αυτές τις επεμβάσεις με όλους τους τρόπους. Και σήμερα αυτό που λέμε και βάζουμε είναι ότι όχι μόνο γίνεται προσπάθεια να συντηρηθούν αυτές οι απαράδεκτες αποφάσεις του Δουβλίνου, η Συμφωνία Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας, γιατί με αυτές φτάσαμε εδώ στον εγκλωβισμό, αυτές ταΐσαν αυτόν τον εγκλωβισμό και τις απαράδεκτες συνθήκες. Γιατί ξέρετε, απαράδεκτες συνθήκες δεν ζουν μόνο οι γυναίκες στο Αφγανιστάν, ζήσαν και οι γυναίκες και στη Μόρια και στα διάφορα στρατόπεδα υπερδομές φυλακές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και θα λέμε αυτά γιατί σήμερα πολύ περισσότερο πρέπει να δυναμώσει πάλι οι πρόσφυγες, οι μετανάστες να έχουν πλήρη δικαιώματα, να μην υπάρξει αυτού οι κόστες που ετείνονται σε βάρος τους, και από αυτή τη σκοπιά να αποκαλυφθεί και η πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που ξέρετε είναι άλλο ένα κομμάτι πλέον, που λέει ή θα έχουμε απελάσεις και επιστροφή τους, ή επίσης να τους χρηματοδοτήσουμε να μείνουν εκεί στις χώρες τους, και θα είναι άλλο ένα μέσο διείσδυσης ευρωπαϊκών ομίλων σε βάρος βέβαια Ηνωμένων Πολιτειών και Κίνας στις περιοχές αυτές της Ασίας, γιατί έτσι στρέφονται οι ανταγωνισμοί και πάλι ξαναγυρνάμε στο ίδιο αποτέλεσμα. Δηλαδή οι λαοί κατατρεγμένοι, νεκροί, άμαχοι και πρόσφυγες είναι το αποτέλεσμα της καπιταλιστικής εκμετάλλευσης ενός συστήματος βάρβαρου, εκμεταλλευτικού, που δεν πρόκειται να αλλάξει αν δεν ανατρέψουν οι ίδιοι λαοί. Κύριε Παπαδάκη, και μία τελευταία ερώτηση εκτός Αφγανιστάν, γιατί είμαστε λίγες ώρες πριν από την ανακοίνωση νέων μέτρων κατά της πανδημίας ένωψη Σεπτεμβρίου, και ήθελα να σας ρωτήσω τι κατά τη γνώμη σας πήγε στραβά και καλούμαστε να λάβουμε νέα μέτρα μετά από 1,5 έτσι δύσκολο χρόνο με αυτή την πανδημία. Ναι, κοιτάξτε, καταρχήν το άνοιγμα του τουρισμού με τα πρωτόκολλα των επιχειρηματικών ομίλων έχει φέρει την κατάσταση σε αναζωπήρωση της πανδημίας. Είδαμε όλες τις εικόνες συνωστισμού, τις εξασφαλισμένες υψηλές πληρότητες από την κυβέρνηση σε καράβια, σε αεροπλάνα, σε λεωφορεία.
Και νομίζουμε ότι το ζήτημα και το κρίσιμο είναι ότι αντιμετωπίζονται προκλητικά ως κόστος τα μέτρα πρόληψης και τα μέτρα της επιδημιολογικής παρατήρησης. Σε κάθε περίπτωση, εμείς αυτό που βάζουμε είναι ότι η υποχρεωτικότητα του εμβολιασμού που εμφανίζονται τώρα η κυβέρνηση και είναι ο πυρήνας των εξαγγελιών θα μπορούσε να εξεταστεί μόνο για συγκεκριμένες κατηγορίες εργαζομένων και με αυστηρές προϋποθέσεις που θα τις διασφάλιζε ένα πραγματικά αναβαθμισμένο δημόσιο σύστημα υγείας και όχι να αξιοποιείται ως εργαλείο συγκάλυψης των κυβερνητικών ευθυνών, ενίσχυσης του κοινωνικού αυτοματισμού και των διώξεων σε βάρος των εργαζομένων. Γιατί αυτό επιχειρεί τώρα η κυβέρνηση, επιχειρώντας να τους φορτώσει και την ευθύνη της διαχείρισης της πανδημίας που είναι όλη δική της και έχει τεράστιες ευθύνες. Να σκεφτούμε όλη αυτή την πορεία σήμερα, δείτε και από τα νησιά, το γεγονός ότι είναι γυμνά τα νησιά μας, 107 κατοικήσιμα νησιά, μόλις τα 7 έχουν ΜΕΘ, ελάχιστες κιόλας. Άρα από αυτή τη σκοπιά σήμερα έχει μεγάλη ευθύνη η κυβέρνηση και δεν μπορεί να τη ρίχνει στο λαό που είναι μόνιμα το υποζύγιο των επιλογών της.